Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε από τι γίνεται στο νησί της Αμοθράκης. Έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά τον κύριο Γιάννη Γλίνια, τον πρόεδρο των επαγγελματών και των ξενοδόχων του νησιού. Κύριε Γλίνια, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σε κλίμα λοιπόν τουριστικό κινείστε κι εσείς, αλλά προσπαθείτε να προσελκύσετε έναν άλλο τουρισμό, τον σχολικό τουρισμό. Πώς το κάνετε αυτό, κύριε Γλίνια, τι επιδιώκετε? Ναι. Όσον αφορά τις μαθητικές, παύλα εκπαιδευτικές εκδρομές, γιατί αυτό είναι το μήνυμα έτσι, που θέλουμε να περάσουμε όσον αφορά ότι οι μαθητικές παύλα εκπαιδευτικές εκδρομές είναι μια ιστορία που την παλεύουμε ως επαγγελματίες πέρι της 8ετίας τώρα, ακόμη από την παλιά νομαρχία που υπήρχε. Τότε φέραμε τα πρώτα σχολεία στη Σαμοθράκη. Πέρυσι έκλεισε μια πετυχημένη έτσι, χρονιά με τη βοήθεια της περιφέρειας και του Δήμου. Πολλοί μαθητές και γονείς επισκέφθηκαν το νησί, έμειναν ευχαριστημένοι και φέτος επανερχόμαστε με αυτή την πρόταση προς όλους τους βαθμούς της εκπαίδευσης και για όλη την περιφέρεια. Γίνεται ένα κάλεσμα από το Δήμο, από τους επαγγελματίες, από το επιμελητήριο για να επισκεφθούν οι βαθμοί της εκπαίδευσης στην Σαμοθράκη. Αυτό που θέλουμε να πούμε προς τα έξω ότι η Σαμοθράκη ενδείκνυται και από μεριά φύσης και από ιστορία και μάλιστα και ως απόδραση αν το δει κανείς, είναι ένας προορισμός που θα μπορούσε πραγματικά έτσι να επιλεχθεί από την μαθητιώση και όχι μόνο μαθητικό κόσμο και όχι μόνο. Λοιπόν, κύριε Γλίνια, να σας ρωτήσω το εξής επάνω σε αυτό. Αυτή τη στιγμή μας παρακολουθούν ενδεχομένως διευθυντές δημοτικών σχολείων, μας παρακολουθούν ενδεχομένως πρόεδροι των συλλόγων γονών και κηδεμόνων, μας παρακολουθούν κυρίως γονείς μαθητών. Απευθυνόμενος λοιπόν σε αυτούς, δώστε τους ένα, δύο ή περισσότερα κίνητρα, όσα εσείς θέλετε, προκειμένου να πείσουν και αυτοί και να πιέσουν τα παιδιά τους και τα σχολεία αντίστοιχα, να επιλέξουν τη Σαμοθράκη ως προορισμό για τις σχολικές τους εκδρομές. Ναι, όσον αφορά τα σχολεία, εδώ θέλω να πω ότι γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια, όπου εκεί συντονίζει ο Δήμος της Σαμοθράκης όλη αυτή την προσπάθεια. Έχουμε αποστείλει όλοι οι επαγγελματίες τιμές προς τον Δήμο, ο Δήμος με τη σειρά του προς την περιφέρεια, όπου η περιφέρεια έχει φροντίσει να το κοινωνήσει αυτό στα σχολεία και στους αρμόδιους που ασχολούνται με την μαθητική εκδρομή. Δηλαδή όλος ο συντονισμός γίνεται μέσω του Δήμου, όπου οι επαγγελματίες έχουν δώσει τις τιμές μας. Αυτό που μπορώ να πω εγώ ότι σε σχέση με τις τιμές που έχουμε στους τιμοκαταλόγους μας είναι, έχουμε δώσει αρκετά χαμηλότερες τιμές. Υπάρχουν και τα λεωφορεία του Δήμου, όπου και αυτά βοηθούν στην προσπάθεια αυτή για να ξεναγήσουν, όπως έγινε και την τελευταία χρονιά, τα παιδιά. Και ο πλειοκτήτης έχει δώσει και αυτός τις αντίστοιχες τιμές προς τον Δήμο, όπου όπως σας είπα τις έχει κοινωνήσει στην περιφέρεια, στην αντιπεριφέρεια για να είμαι ακριβέστερος, όπου τις κοινωνήσει σε όλα τα σχολεία. Λοιπόν, κύριε Γλίνια, είμαστε στα τέλη Φεβρουαρίου, σιγά σιγά Μάρτιο και Απρίλιο. Είναι οι σχολικές εκδρομές πολλών σχολείων από κάθε βαθμίδα. Ποια είναι η καλύτερη περίοδος για να έρθουν στη Σαμοθράκη και βλέποντάς το όχι μόνο ως επαγγελματίας, αλλά βλέποντάς το και ως απ' έξω, ως τρίτος άνθρωπος. Πιστεύετε ότι είναι ικανοποιητικές τιμές στο νησί? Ναι, όσον αφορά την. Έχει σε όλα τα χωριά, μπορώ να πω έτσι, και για εστίαση και πράγματα που θα μπορούσε να δει κάποιος ερχόμενος για μια μονοήμερη, διήμερη ή τριήμερη εκδρομή. Νομίζω ότι πεποίθησή μου είναι και πιστεύω όλοι όσοι έχουν επισκεφθεί άνοιξη της Σαμοθράκη θα συμφωνήσουν σε αυτό. Την άνοιξη της Σαμοθράκη είναι καταπληκτική και από τη μεριά της φύσης και μπορώ να πω έτσι και από μεριά γαστρονομίας, όλες οι ταβέρνες όπως ξέρετε και τα εδώ προσφέρουν ντόπια συγκεύσεις, όπου έτσι κάποιος επισκέπτης που θα έρθει να δοκιμάσει φαγητά στο νησί μας, νομίζω ότι θα μείνει ικανοποιημένος. Λοιπόν, κύριε Γλίνια, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να σας ευχηθούμε. Μακάρι να προσελκύσετε όσο το δυνατόν περισσότερο. Τέλος, παρακαλώ. Θα ήθελα να πω, αν με παίρνει πέρα από τις μαθητικές εκδρομές, γίνεται και μια μεγάλη προσπάθεια,
όσον αφορά να προσελκύσουμε ξανά κόσμο από τα Βαλκάνια, όπου ενισχύει τα τελευταία χρόνια το νησί μας, οι Ρουμάνοι, οι Βούλγαροι. Τώρα έχουμε εκπροσώπους από τους επαγγελματίες στο Βελιγράδι, στην έκθεση του Βελιγραδίου. Θα ξαναπάμε στην έκθεση της Ρουμανίας στο Βουκουρέστι. Γίνεται μια προσπάθεια ξανά με τις εκθέσεις, γιατί όλος αυτός ο κόσμος από τα Βαλκάνια έχει αναπληρώσει αυτό το μεγάλο κενό που έχουμε από τους Έλληνες. Κύριε Γλίνια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.